Παράδειγμα, το νομοσχέδιο του κυρίου Στρατούλη. Θα είναι κοστολογημένο προφανώς. Εμείς αυτό που έχουμε πει και στην απόφαση του Eurogroup είναι ότι τα μέτρα για τα οποία θα υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, αυτά θα συζητιούνται. Προφανώς θα συζητιούνται σε μία βάση όπου εμείς θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες τέτοιων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο συζητάγατε και πριν από λίγο με τον κύριο Ρωμανιά, με έναν τρόπο έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις για να περνάνε αυτού του τύπου τα νομοσχέδια. Για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την έβρεση εσόδων. Μια μεγάλη προσπάθεια που δεν έχει να κάνει μόνο με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, έχει να κάνει και με θέσμευση λογαριασμών. Εδώ στα έσοδα, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή. Μια κουβέντα, ξέρω που θα με πάτε, μια κουβέντα να σα πω. Ναι, θα σα πω στο ΦΠΑ και σα. Διαφορετικό. Γιατί ο κόσμος γι' αυτό ενδιαφέρεται. Βεβαίως. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι ξέρετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από τον κύριο Νικολούδη και από την κυρία Βαλαβάνη, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία του ελέγχου και της σύσπραξης του ελέγχου λογαριασμών, οι οποίοι δεν δικαιολογούνται, και ταυτόχρονα να υπάρξουν δυνατότητες άμεσης σύσπραξης από ποσά από φοροδιαφυγή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ταμεία για να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου τύπου δράσεις όπως έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό ή με διάφορες άλλες δράσεις. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σακελαρίδη, μια πρωτοβουλία που έχει πάρει. Προσέξτε με, προσέξτε με. Εκείνο το οποίο νομίζω θα πρέπει να σας αφορά και να σας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι αυτό που θα ακούσετε τις επόμενες μέρες. Δηλαδή τι, ότι εγκαταλείπετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον στο πρώτο χρονικό διάστημα, γιατί έχετε πει, και εγώ να το σεβαστώ, ότι θέλετε όλα αυτά που έχουμε πει να εφαρμοστούν σε 4 μήνες. Θα γίνουν σε 4 χρόνια. Όχι. Εγώ δεν το θέλω. Είμαι λογικός. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλω να εγκαταλείψετε, έστω και στις αναφορές που κάνετε, αυτά τα οποία έχετε πει. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ο έμφυα, το γεγονός ότι δεν αναφέρεται αφορολόγητο. Το αφορολόγητο, το γεγονός ότι δεν γίνεται πάνω στο ΦΠΑ συγκεκριμένη αναφορά για τα νησιά, ότι ναι, ξέρετε κάτι, σε καμία περίπτωση. Το ΦΠΑ είναι πολύ θολό το τοπίο. Αυτό που έλεγε το Μέλι Χαρδούβελη. Δηλαδή, χρειάζεται να είσαστε αποφασιστικοί και να επαναλάβετε πολλά από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πολλά, τα περισσότερα σχεδόν, αυτά τα οποία προβλέπουν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται και σε αυτή τη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει μια ολόκληρη. Με γενικές αναφορές όμως και όχι εξειδικές. Με γενικές αναφορές. Εγώ δεν αμφιβάλλω, δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Είναι γενικές αναφορές που μας δίνουν τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουμε. Αναφέρεται, υπάρχει ένας ολόκληρος άξονας μέσα στη λίστα των μεταρρυθμίσεων που αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει αναφορά μέσα στο ΖΙΤ, δηλαδή που είναι όλος ο πρώτος πυλώνας του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αναφορά σε αυτό που λέμε για να υπάρξει άρση της καταστολής στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτό δηλαδή που λέμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτό που λέμε για τα κόκκινα δάνεια, αυτό που λέμε για τους πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία. Υπάρχει αναφορά σαφής σε σχέση με ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν και με τη δημόσια διοίκηση και σε σχέση με μια σειρά από άλλα ζητήματα για τα εργασιακά που σας ανέφερα πριν, ζητήματα τα οποία στην προηγούμενη με το Μέιλ Χαρδούβελη κινούνταν στην απολύτως αντίθετη κατεύθυνση. Και έρχομαι και στα φορολογικά. Επειδή με ρωτήσατε και επειδή με ρωτάτε. Δεν ενδιαφέρον όλο τον κόσμο, δεν σας ρωτάει. Ο κόσμος ρωτάει. Και εμάς μας ενδιαφέρουν. Και εμείς μέσα από τον κόσμο βγαίνουμε. Αυτό που λέμε, αυτές οι ρυθμίσεις οι οποίες υπάρχουν για τα φορολογικά, αν θα τις έχετε διαβάσει, βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εστίαση στα ζητήματα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της βελτίωσης της φορολογικής διοίκησης. Αυτό δεν γίνεται επειδή είναι, ξέρετε, το πιο. Άλλο, αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος δεν θα αποδώσει και μέσα σε ένα. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος δεν θα αποδώσει και σε ένα τετράμινο. Θα αποδώσει σε 4 χρόνια. Δεν αναφέρεται όμως κάτι που δηλαδή το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Το αφορολόγητο, αν δείτε, υπάρχει και μέσα στο κείμενο, υπάρχει ρητή έτσι, αναφορά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αλλαγές στον κώδικα της φορολογίας. Συγκεκριμένα πράγματα όμως. Δεν πρέπει να είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι γενικό. Αυτά όλα θα συγκεκριμενοποιηθούν. Έτσι. Αυτά όλα θα συγκεκριμενοποιηθούν. Ξέρετε, για να καταλήξουμε, κύριε Σακελαρίδη, έχω την αίσθηση ότι η εξειδίκευση θα βοηθήσει και εσάς, αλλά και εμάς για να κάνουμε την κριτική μας ή όχι. Σαφέστατα. Έτσι, δηλαδή περιμένουμε την εξειδίκευση. Αυτό λέτε εσείς, είναι ένα εργαλείο που μας δίνει την ευκαιρία να παλέψουμε κάποια πράγματα. Μένει να το αποδείξετε, να έχουμε την εξειδίκευση
να έχουμε την νομοθετική ρύθμιση και εμείς να σας κρίνουμε. Σαφέστατα. Πάντως να σας πω, κύριε Παπαδάκη, για να μην σας κρατάω άλλο, να σας πω μια κουβέντα. Έχω την αίσθηση και νομίζω θα το αναγνωρίσετε και το αναγνωρίζει και ο κόσμος, ότι αυτό το κείμενο σε σχέση με την κατάσταση που επικρατείται στην ελληνική οικονομία και κοινωνία μέχρι τις 24 Γενάρη είναι ένα σαφέστατο βήμα που δείχνει, που αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει διαπραγμάτευση, η οποία είναι μια λογική νυφάλια, αποφασιστική όμως και δυνατή διαπραγμάτευση από την πλευρά της ελληνικής πλευράς, μπορούν να κερδιθούν πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αντί να συζητάμε για την εφαρμογή του email Χαρδούβελη, συζητάμε για άλλου τύπου κατευθύνσεις στην οικονομική και κοινωνική πολιτική. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την παρέμβαση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα έχουμε για λίγο ακόμα τον κύριο Ρωμανιά να το ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Όμως, έχετε χρόνο και για το δώρο, το υπέροχο δώρο, το μεγάλο δώρο.